στην κατασκευή ενός πολυδύναμου κοινωνικού κέντρου, το οποίο θα στεγάσει τις κοινωνικές υπηρεσίες και δομές της πόλης, προχωράει η Δημοτική Αρχή στα Χανιά. Η υπογραφή της σύμβασης για τη μελέτη του έργου αποτελεί το πρώτο βήμα του φιλόδοξου σχεδίου, που αναμένεται να εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς προβλέπεται η ανέγερση σύγχρονου κτηρίου στη Ρεγκίνα στη θέση των εγκαταστάσεων που σήμερα χρησιμοποιούνται ως αποθήκες και μέρος αυτών στεγάζουν το υπνοτήριο αστέγων. Σε μια περιοχή στην καρδιά της πόλης σχεδιάσαμε, χρηματοδοτήσαμε και σήμερα υπογράφουμε την εκπώνηση των μελετών, οι οποίες θα οδηγήσουν στην κατασκευή ενός μεγάλου σύγχρονου κτηρίου που θα μπορεί να φιλοξενεί όλες τις κοινωνικές δομές και τις υπηρεσίες του Δήμου Χανίων σε ένα τόπο πολιτισμένο, σε ένα χώρο πολιτισμένο. Καταρτήσαμε το σχέδιο για το πώς θέλουμε να είναι αυτή η δομή. Σήμερα λοιπόν υπογράφουμε μια πολύ σημαντική σύμβαση, αυτή που τα Χανιά έχουν ανάγκη να δουν σαν πραγματικά μια πρόνοια που τις αξίζει, μια πρόνοια της αξιοπρέπειας για όλες τις ευπαθείς ομάδες του Δήμου μας. Το Πολυδύναμο Κοινωνικό Κέντρο σχεδιάζεται να συστεγάσει το Κοινωνικό Παντοπολείο, το Κοινωνικό Πλυντήριο και Κομωτήριο, το Υπνοτήριο Αστέγων, το Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Αστέγων, το Γραφείο Κοινότητας, τα Γραφεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου και το Πρόγραμμα Βοήθειας στο Σπίτι. Στην εποχή των μεγάλων έργων, των έργων των πολλών εκατομμυρίων, σήμερα υπογράφουμε μια σύμβαση που είμαστε πιο περήφανοι για οποιοδήποτε άλλο έργο που γίνεται αυτή τη στιγμή στο Δήμο Χανίων. Είναι ένα όραμα που είχαμε από την αρχή που αναλάβαμε. Μια ολοκληρωμένη λοιπόν παρέμβαση που έρχεται και απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας και στη διάθεσή μας να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όλους αυτούς τους συνανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Οι νέες κτηριακές εγκαταστάσεις θα εκτείνονται σε 2.100 τετραγωνικά μέτρα με 1.700 τετραγωνικά ωφέλιμη επιφάνεια σε ορόφους. Η σύμβαση πρόκειται να συμπεριλάβει τεχνική, στατική, γεωτεχνική και αρχιτεκτονική μελέτη. Η σύμβαση ουσιαστικά θα υλοποιηθεί σε 12 μήνες και περιμένουμε ουσιαστικά να εκπονηθούν αυτές οι μελέτες προκειμένου να ενταχθεί το συγκεκριμένο έργο στο ΒΑΑ του Δήμου Χανίων, το οποίο πρόκειται να ανοίξει ουσιαστικά τον επόμενο χρόνο. Με πάρα πολύ καλή συνεργασία καταφέραμε να αποτυπώσουμε όλες τις ανάγκες που έχει η κοινωνική υπηρεσία και να μπορέσουμε να συστεγάσουμε και να μπορέσουμε να είναι πιο λειτουργικές και πιο άμεσες απέναντι στον πολίτη. Η Δημοτική Αρχή με ιδίους πόρους χρηματοδοτεί τη μελέτη του έργου, ενώ ταυτόχρονα έχει εξασφαλίσει από το επόμενο πρόγραμμα βιώσιμης αστικής ανάπτυξης τη χρηματοδότηση κατασκευής.